Στη μνήμη αυτών που έχασαν τη ζωή τους σε θανατηφόρα τροχαία, φώναξαν «Φτάνει πια!». Η καλύτερη μνήμη είναι η δράση, κανένας θάνατος στον δρόμο δεν είναι αποδεκτός, τόνισαν τα μέλη του Πανελλαδικού Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα σε εκδήλωση που διοργάνωσαν έξω από τη Λότζια με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μνήμης τροχαίων συγκρούσεων. Πέρα από την ημέρα τιμής και μνήμης των νεκρών, πρέπει να είναι και μια μέρα αλληλεγγύης, συλλογικής συνειδητοποίησης. Πρέπει να είναι μια ημέρα ανάδειξης των ευθυνών της πολιτείας και της κοινωνίας για αυτό που συμβαίνει καθημερινά στον δρόμο. Πρέπει να είναι μια ημέρα αγώνα γενικά για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή τη γενοκτονία. Το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα είναι ότι προστατεύουμε το πολυτιμότερο αγαθό που έχει ο άνθρωπος, που είναι η σωματική του αγεραιότητα, η υγεία και η ζωή του. Κάθε χρόνο χάνονται πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας στους δρόμους της Ελλάδος. Σκεφτείτε ότι ανά τρία χρόνια χάνονται περίπου 2.500 συμπολίτες μας σε όλη την επικράτεια, σε τροχαία ατυχήματα. Δηλαδή κάθε τρία χρόνια είναι σαν να αφανίζεται ένα μεγάλο χωριό από τη χώρα μας. Ημέρα μνήμης, ένα μνημόσυνο για όλα αυτά τα παιδιά. Είμαι συγκλονισμένος, πιστέψτε με, συγκλονισμένος αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω ότι αυτά τα τροχαία και το ασφαλτοσφαγείο το καθημερινό δεν το βλέπω να εξαλείφει. Γιατί δεν έχουμε την παιδεία, πιστεύω εγώ πάνω απ' όλα. Και όταν δεν υπάρχει παιδεία, ξεκινάνε όλα. Πρώτα βέβαια φταίει το κράτος, γιατί από τη Γιαβαλή βρωμεί το ψάρι. Σε επίπεδο χώρας, 2.500 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε τρία χρόνια σε τροχαία δυστυχήματα. Κάθε μέρα 3.700 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από τροχαίες συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. 154 άνθρωποι κάθε ώρα, ενώ σε ηλικίες 5 έως 29 ετών, τα τροχαία είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Ενώ όσοι επέζησαν από μια τροχαία σύγκρουση, η ζωή τους άλλαξε για πάντα, όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχολογικά. Αν θέλουμε πραγματικά να σταματήσει αυτό που γίνεται με την οδική ασφάλεια, θα πρέπει οι κυβερνήσεις, παγκόσμια κυβερνήσεις και βεβαίως εδώ στην Ελλάδα, να πάρουν πρωτοβουλίες τέτοιες, ώστε η ασφάλεια στη μετακίνηση να είναι δεδομένο. Να μπορεί ο άλλος να μετακινείται με ασφάλεια και όχι να είναι υπόθεση του καθενός. Από τη δική μας πλευρά, ως ελληνική αστυνομία και ως υπηρεσίες τροχαίας, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με ενημερώσεις σε σχολεία. Και στην Κρήτη, μαύρη λίστα των νεκρών της ασφάλτου ολοένα και μεγαλώνει. Όπως τόνισαν μέλη του Πανελλαδικού Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα, η πολιτεία θα πρέπει να λάβει μέτρα για να σταματήσει αυτή η γενοκτονία. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα, χωρίς να γίνεται καμία παρέμβαση, ειδικά από την πολιτεία, να μπορέσει να περιορίσει αυτές τις εγκληματικές παραβατικές συμπεριφορές που προκαλούν αυτά τα εγκλήματα. Παρακολουθώ το θέμα τόσα χρόνια, ειλικρινά έχω απογοητευτεί. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου.